πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τι κάνει τον αθλητή ευάλωτο. Τι είναι αυτό που τον οδηγεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την παράνομη διαδικασία που προδίδει τα ίδια του τα όνειρα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιος που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία προδίδει τα όνειρά του, τα όνειρα που είχε από παιδί. Τι είναι αυτό όμως που τον κάνει ευάλωτο? Είναι η οικονομική αστάθεια που επικρατεί σήμερα στο χώρο του ποδοσφαίρου που ανήκω εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι ταυτίζονται και οι υπόλοιποι. Τα τελευταία 15 χρόνια λοιπόν στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου χάθηκαν πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ μισθοί ποδοσφαιριστών. Ενώ έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από τα ελληνικά διαιτητικά αθλητικά δικαστήρια, δεν μπόρεσαν ποτέ να εισπράξουν τα δεδουλευμένα χρήματά τους. Με την ανοχή της πολιτείας και με την ανυπαρξία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η κάθε ομάδα, η κάθε εταιρεία εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την ανοχή και δεν έδωσε ποτέ τα δεδουλευμένα χρήματα στους ποδοσφαιριστές. Και πολλές από αυτές τις ομάδες που είναι γύρω στις 60-65 και έξω, συνεχίζουν ακόμη να βρίσκονται στο αθλητικό προσκήνιο, στη μεγάλη μας κατηγορία, στις επαγγελματικές μας κατηγορίες. Μίλησε επίσης ο κύριος Λιώδης για φόβο. Ναι, επικρατεί φόβος. Ξέρετε με τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε με μαφίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο όλοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί όντως, σε λίγο θα είναι πολύ αργά για τον ίδιο τον αθλητισμό. Όλοι βλέπουμε την τοξικότητα που υπάρχει σήμερα στον αθλητισμό και σε αυτό ευθύνεται και αυτό. Δεν υπάρχει για εμάς πλέον αποτέλεσμα στον ελληνικό χώρο χωρίς προκατάληψη. Είτε κερδίσουμε, είτε χάσουμε, είτε έρθει ισοπαλία ένας αγώνας, για τον κόσμο εκεί έξω, με ό,τι μορφωτικό επίπεδο και να έχει, δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει το ότι ο αγώνας ήταν στημένος. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα.